Μία καλημέρα θα προλάβουμε να πούμε στην Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Τη βλέπετε ήδη. Γεια σας, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε καλημέρα. Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους τηλεθεατές μας. Ο Γιώργος Ευγενίδης εδώ μαζί μας και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλώς τον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλημέρα. Τι γίνεται, Βαγγέλη μου, πώς είσαι, χαμογελαστό σε βλέπω σήμερα. Έχω κάνει το εμβόλιο μου τη Δευτέρα, έχω κάποια μικρά συμπτώματα. Και τη δεύτερη δόση. Όχι, την πρώτη. Άρα το εμβόλιο σου δημιούργησε ευχάριστη διάθεση, αυτό μας λες. Δεν εξηγείται αλλιώς. Σήμερα εμβολιάζεται με τη δεύτερη δόση ο κύριος Οικονόμου, κυρία Υπουργέ. Οπότε εδώ έχουμε γιορτή σήμερα. Να τελειώνουμε σιγά σιγά. Καλή επιτυχία, καλή αδοσία. Ο χαμένος της παρέας είμαι εγώ πάντως από ό,τι έχω καταλάβει. Είσαι ο νεότερος. Θα έρθει ο Γιώργο, θα μας πει και η κυρία Ράπτη τώρα με ποια σειρά μπαίνουν και οι επόμενες ηλικιακές κατηγορίες. Μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ράπτη. Ας ξεκινήσουμε από τους εμβολιασμούς. Καταρχάς, αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για τους 40-44, κυρία Υπουργέ. Αύριο λοιπόν, 21 Μαΐου, ανοίγει η πλατφόρμα για τους συμπολίτες μας ηλικίες 40-44 ετών για όλα τα εμβόλια. Μπορούν να επιλέξουν δηλαδή να κάνουν όποιο εμβόλιο επιθυμούν και στην συνέχεια, ανάλογα με την ζήτηση που θα έχουν τα ραντεβού, θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τους συμπολίτες μας που είναι από 35-39 mm-hmm. και πιο κάτω 30-35. Άρα τον Ιούνιο θα πάμε δηλαδή στις μικρότερες ηλικίες. Οι μικρότερες ηλικίες ευελπιστούμε μέσα στον Ιούνιο να ξεκινήσουν να παίρνουν ραντεβού, γιατί ήδη εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι μικρότερες ηλικίες να εμβολιαστούν. Το λέω περισσότερο και από τους μεγαλύτερους. Αυτό δεν έχει άδικο που λέτε. Όντως οι μικρότερες ηλικίες θέλουν να το κάνουν νωρίτερα για να απελευθερωθούν. Και οι ηλικίες των άνω των 30 έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να πάρουν εμβόλιο και μάλιστα πολλοί επιζητούν το εμβόλιο της Johnson & Johnson που είναι μονοδοσικό. Αλλά και οι νεότερες ηλικίες επιθυμούν να το κάνουν γιατί είναι και οι συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα θέλουν να θωρακιστούν, να θωρακιστούν την υγεία τους με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς, για να κάνουν και καλοκαίρι. Μας λένε ότι κάποιοι σπέβδουν στα νησιά μας για να κάνουν το μονοδοσικό εκεί της Johnson. Ισχύει κάτι τέτοιο, μπορεί να το κάνει κανείς αυτό? Να το κάνει αν δεν είναι μόνιμος κάτοικος ναι. του νησιού, όχι. Όχι, έτσι. Δεν ισχύει μόνο αυτό. Δεν ισχύει πρέπει αυτό να λέει. Είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού. Όχι, συγγνώμη. Δεν ισχύει αυτό που λέει η κυρία Ράπτη και θα σας πω γιατί δεν ισχύει. Διότι επειδή έχει ανοίξει η διαδικασία και για τους εργαζομένους, οι οποίοι είναι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουρισμό. Μπορεί κάποιος να δουλεύει, λες. Μπορεί κάποιος να δουλεύει, αλλά να μην έχει ξεκινήσει η σεζόν, αλλά θέλει να εμβολιαστεί και να μην μετακινηθεί από και προς την Αθήνα τον Ιούλιο. Επειδή έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού, υπάρχουν τρύπες στο σύστημα. Ναι, δεν μίλησαν για κάποιες ειδικές ομάδες, μιλάω για το γενικό πληθυσμό. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα του να εμβολιαστούν κάποιοι κατά προτεραιότητα έχει ήδη δοθεί. Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε ότι οι υγειονομικοί μας έχουν ήδη κατά προτεραιότητα λάβει τη δυνατότητα να εμβολιαστούν πρώτοι. Εγώ σας λέω, επικοινώνησε μαζί μου γνωστός μου, νεαρής ηλικίας που είναι στη δική μου ομάδα του εμβολιασμού και μου λέει έκλεισα ραντεβού στη Σύρο σε μια εβδομάδα. Καταλαβαίνω. Όμως εκεί. Δεν νομίζω ότι πάει να δουλέψει. Όχι. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι η υποπερίπτωση της υποπερίπτωσης, γιατί προφανώς και τα ραντεβού στα νησιά αξιοποιούνται από τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζομένους. Υπάρχει όμως ένα παραθυράκι στο σύστημα. Εγώ το είπα επειδή μου είπαν αυτό που λέει ο Γιώργος τώρα. Ναι. Ότι πάνε εξωθεσμικά και κάνουν κάποιοι. Είναι όχι εργαζόμενοι. Είναι λίγοι, αλλά. Λίγοι, σημαίνει. Αλλά με κάποιο τρόπο τα καταφέρουν και παρισφρύουν τέλος πάντων μέσα. Συνολικά πάντως, κυρία Ράπτη, πριν ανοίξει η πλατφόρμα τώρα. Δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα, αλλά αν είναι κάτι τέτοιο να το δούμε. Μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένη. Σε περιπτώσεις. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 30-44 έχουν δείξει τέλος πάντων τον ενθουσιασμό που περιμέναμε σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς ή περιμένατε να τα πάμε και λίγο καλύτερα? Έχουν δείξει μεγάλη προθυμία. Ευελπιστούμε όλοι ότι προϊόντος του χρόνου και του καλοκαιριού και με το δεδομένο ότι διατίθενται και περισσότερα εμβόλια πλέον στη φαρέτρα μας, θα διζητήσουν και περισσότεροι συμπολίτες μας αυτές τις ηλικίες να το κάνουν. Mm-hmm. Όμως ήδη είπα ότι μάλιστα προτιμούν και το μονοδοσικό εμβόλιο. Ναι, γιατί τελειώνει πιο γρήγορα, ρε παιδί. Ναι, είναι μία δόση. Να ρωτήσω κάτι για εμάς τους 18-29, κυρία Ράπτη. Δεν είσαι και 18, βρε Γιώργο μου. Λέω την ομάδα 18-29. Εγώ είμαι 26. Αλλά λέω το εξής. Εμείς θα ανοίξουν τα ραντεβού μέσα στον Ιούνιο, αλλά πραγματικά ραντεβού θα πάρουμε τον Ιούλιο. Όπως είπε χθες και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων που έχει την πλήρη εικόνα των ραντεβού που κλείνονται, τον Ιούνιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε την πλατφόρμα για να
πάρουν ραντεβού, ανάλογα φυσικά και με τη ζήτηση, αυτές οι ηλικιακές ομάδες που αναφέρατε, Γιώργο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τότε θα δούμε πότε θα μπορούμε να πάρει ο καθένας μας αυτή την ημερομηνία. Και λίγο παρακάτω, πριν τον Ιούλιο δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την εικόνα. Ναι. Τώρα, κυρία Υπουργέ, έχει ανοίξει συζήτηση για την υποχρεωτικότητα με αφορμή αυτό που έγινε με την ΕΜΑΚ. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να πηγαίνει και σε άλλες περιοχές ή ήταν μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που είναι και μάχημοι, που μετακινούνται κλπ. Και πώς τοποθετήσετε εσείς απέναντι στην υποχρεωτικότητα ευρύτερα? Καταρχήν να πούμε ότι αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει σε αυτήν την φάση, διότι οι ομάδες αυτές της ΕΜΑΚ συμμετέχουν, είναι ειδικές ομάδες με ειδική εκπαίδευση, συμμετέχουν στην διάσωση των ανθρώπων μας, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν φύγει μια τέτοια ομάδα, είτε εδώ για να κάνει μια τέτοια διάσωση, είτε στο εξωτερικό, δεν θα πρέπει να λείπει κανείς. Να μην υπάρχει δηλαδή πιθανότητα κάποιος να χρειαστεί να απουσιάσει λόγω του ότι έχει νοσήσει με κορονοϊό. Άρα αυτό ήταν απαραίτητο. Περαιτέρω βεβαίως έχει ανοίξει και η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό άλλων ομάδων, αλλά θα έλεγα εγώ ότι δεν είναι του παρόντος και με το δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανοίξει. Για ποιες ομάδες λέτε, κύριε Υπουργέ, η συζήτηση για ποιες ομάδες θα ανοίξει? Όταν ανοίξει. Όταν ανοίξει. Η συζήτηση για τους υγειονομικούς μας, όσους δεν θα έχουν εμβολιαστεί μετά από κάποιο διάστημα, θα ανοίξει. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν θα γίνει τώρα, αλλά θα γίνει μετά το πέρας της πανδημίας και όταν θα έχουμε χτίσει το τείχος ανοσίας που επιθυμούμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα αυτό θα γίνει οπωσδήποτε μετά το καλοκαίρι. Όμως η δυνατότητα η νομοθετική αυτή υπάρχει, αλλά φυσικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι σήμερα... Θα πάρετε και στα σχολεία, για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Σε καθηγητές, δασκάλους ή και σε μαθητές, αν χρειαστεί. Υπάρχει διασκέψη? Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον όλων, αλλά να πω το εξής. Θα έλεγα να προτεραιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνεται σήμερα να εμβολιαστούμε. Η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα αφορά, κατά την άποψή μου, πολύ λίγους συμπολίτες μας και θα γίνει πολύ αργότερα. Και γιατί το λέω αυτό? Ήδη έχουμε τα ποσοστά των εμβολιαστέντων στο ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα, οι υγειονομικοί μας, οι γιατροί μας έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό πάνω από 88% ήδη σήμερα. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι γιατροί μας πάνω από 80% έχουμε ποσοστά εμβολιασμών και προχωράμε με ταχύ ρυθμούς και οι νοσηλευτές μας. Και οι νοσηλευτές με ποσοστά πάνω από 62%. Αυτό δεν είναι καλό ποσοστό. Θα έλεγα εγώ. 6 στους 10 δηλαδή. Δεν είναι καλό ποσοστό όταν 4 στους 10 κυκλοφορούν στα νοσοκομεία και στις εφημερίες ήταν εμβολίαστοι, κυρία Ράπτη. Συγγνώμη κιόλας. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν από τον Ιανουάριο και να τελειώσουν το σχήμα τον Ιανουάριο. Να πω το εξής. Η συζήτηση για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς δεν είναι της παρούσας. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και βεβαίως οι συμπολίτες μας, οι οποίοι πλέον θα καταγραφούν αφού ανοίξουν οι ηλικιακές ομάδες όλες και έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν και δεν το κάνουν, αυτή η συζήτηση θα ανοίξει στο πέρας αυτής της μεγάλης τις αντιδράσεις, δηλαδή, από περιπέτειας που λέγεται πανδημία. Γιατί σας βλέπουμε δεν αρκετά επιφυλακτική. Δεν περισσεύει κανείς σήμερα. Δεν περισσεύει κανείς σήμερα, κύριε Οικονόμου, και χρειάζονται όλοι σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα από Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Βαγγέλη, γιατί χαμογελάς? Είμαστε πολύ αυστηροί, νομίζω, και συνεχίζουμε να σηκώνουμε το δάχτυλο σε κατηγορίες εργαζομένων. Δηλαδή... Αν είναι 6 στους 10, αν είναι 8 στους 12 κτλ. Εσένα σε ικανοποιεί αυτό το ποσοστό, 6 στους 10 να... Εγώ δεν θέλω ούτε έναν στους 10 μέσα στα νοσοκομεία να είναι ανεμβολιαστή. Τώρα, όσον αφορά την υποχρεωτικότητα, έχω την εντύπωση, αν δεν είναι σωκοματικό θέμα, μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο να ανοίγει μια κερκόπορτα για το μέλλον. Επειδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα της συνταγματικότητας. Όσον αφορά την ΕΜΑΚ, μιλάμε για 100 ανθρώπους, 200 σε όλη την Ελλάδα. 400 σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι κανένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό για να δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι το σωστότερο απ' όλα είναι να γίνεται ένας διάλογος πριν πάμε σε υποχρεωτικές διατάξεις. Ένας διάλογος ευαισθητοποίησης. Όπως γίνεται σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, σε όλους τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται και πηγαίνουν και εμβολιάζονται. Το έχουμε παρατηρήσει όλοι. Αυτό που αναρωτιέμαι όμως είναι το εξής. Υπάρχει δηλαδή τάση για μια κερκόπορτα για το μέλλον, ας πούμε στο δημόσιο, ας πούμε στους αστυνομικούς? Οι αστυνομικοί γιατί δεν εμβολιάζονται με μαζικότητα? Ο αστυνομικός έρχεται στο σπίτι μου, με προστατεύει, είναι παντού, είναι στις διαδηλώσεις, είναι παντού. Γιατί δεν εμβολιάζονται με μαζικότητα? Γιατί εκεί φοβάμαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κλίμα αντίδρασης των εμβολιασμών.
Έχει στοιχεία που δείχνουν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή οι περισσότεροι αστυνομικοί το άκουγα και από εσάς το πρωί και χθες από τους εκπροσώπους των αστυνομικών που λένε ότι αν πάμε σε υποχρεωτικότητα θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Καλά, ακόμα, ρε Βαγγέλη, η κυβέρνηση αυτό το πάει από Σεπτέμβριο. Δεν έχει να κάνει με το πώς έχουν εμβολιαστεί τώρα όμως, Βαγγέλη. Ναι, αλλά προσέξτε. Ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Ακόμα δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα, και για τις ηλικιακές ομάδες που ήταν προηγουμένες. Ο αστυνομικός, κυρία Υπουργέ, δεν θα έπρεπε να είναι πρώτος προτεραιότητα που θα εμβολιαστεί. Πριν το γιατρό. Έχετε σε επαφή με πριν το γιατρό. Τι να είναι ο αστυνομικός. Πριν το γιατρό. Πρώτη είναι η υγειονομική μας. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι σωστό να λέμε για τους γιατρούς. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέμε για τους γιατρούς. Δεν έχουν προτεραιότητα οι γιατροί. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι ψηλότερο το ποσοστό. Έχεις δίκιο. Σε σχέση με τους νοσηλευτές είναι ψηλότερο. Μα για τους γιατρούς δεν είπαμε τίποτα. Είπαμε 9 στους 10 ανθρώπους έχουν εμβολιαστεί. Τι να συζητάμε. 80-90% εγώ θα έλεγα να μην διχάζουμε καταρχήν την κοινωνία. Θα έλεγα ότι σήμερα που δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει την πανδημία. Κυρία Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε υποχρεωτικότητα. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν έχουμε ξεπεράσει την πανδημία. Είμαστε ακόμα μέσα στην πανδημία και θα πρέπει να μην διχάζουμε τους πολίτες. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από ενότητα, ομοψυχία και πειθώ σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν για να προστατευτούν και οι ίδιοι και η δημόσια υγεία. Αυτό λέω. Αυτό λέω, κυρία Υπουργέ. Δεν μπορούμε να σηκώνουμε λοιπόν το δάχτυλο, ούτε να μιλάμε για υποχρεωτικότητα, διότι φοβούμε. Αν δεν πάμε στη διαδικασία ενός διαλόγου με όλους τους εργαζόμενους, σε όλες τις ομάδες, τότε ενισχύουμε υπογείως, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, την αντιεμβολία. Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση πάντως, συγγνώμη κιόλας, στο τέλος του καλοκαιριού και επειδή θα ανοίξει προφανώς συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών και θα γνωμοδοτήσει αυτή η Επιτροπή Βιοηθικής η οποία έχει συσταθεί υπό την κυρία Έφη Βαγενά, την καθηγήτρια, στο τέλος του καλοκαιριού θα υπάρχει ένα δεδομένο. Όσοι μπορούμε να είμαστε εμβολιασμένοι, θα είμαστε εμβολιασμένοι. Τεστ έχουμε πάρα πολλά και πάσης φύσεως. Στο δικό μου το μυαλό, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι οι εργαζόμενοι εχμής στα νοσοκομεία, δεν θα πρέπει καν να τίθεται συζήτηση αν θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Και επίσης, λυπάμαι που θα το πω, μπορεί να δυσαρεστήσω και κάποιους, από Σεπτέμβριο και μετά, οι εμβολιασμένοι και οι συνειδητά, διότι το Σεπτέμβριο θα είναι συνειδητά μη εμβολιασμένοι, θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα σε συγκεκριμένους χώρους μέσα. Τώρα λες για τα προνόμια σου εμβολιασμένου. Βεβαίως. Προς Θεού. Γιατί. Προς Θεού. Γιατί. Διότι αυτό, θα σου το πω Γιώργο μου γιατί. Και το λες με πολύ μεγάλη άνεση. Ναι. Προς Θεού. Προς Θεού. Πριν βιαστείς να πεις το ναι. Προς Θεού. Διότι το έχω σκεφτεί πολύ καλά. Δεν χρειάζομαι πατρονάρισμα. Πες δε Βαγγέλη την άποψή σου. Καλά Γιώργο. Πες ωραία Γιώργο. Σου, λοιπόν. Ωραία. Είναι πολύ ευαίσθητα τα όρια να μιλάμε για τα δικαιώματα. Ναι. Πολύ ευαίσθητα. Καλά, άμα σου έρθει η αεροπορική εταιρεία σήμερα, και σου πει δεν μπαίνεις μέσα, άμα δεν έχεις εμβολιαστεί, πήγαινε πες της για ευαισθησία, εσύ, Βαγγέλη. Να απαντήσει υπουργός. Να απαντήσει υπουργός. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Σήμερα πρέπει να δούμε τα υψηλά ποσοστά των εμβολιαζομένων. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πέμπτη θέση σε ποσοστό εμβολιασμένων με δύο δόσεις. Και αυτό δείχνει ότι προχωράμε με ταχύς ρυθμούς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε πολύ περισσότερους συμπολίτες μας με την έλευση και νέων δόσεων των εμβολίων μέχρι το τέλος Μαΐου και κατά την έναρξη του Ιουνίου. Άρα το τείχος ανοσίας χτίζεται σταδιακά. Να πούμε ότι επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έχει πέσει ο δείκτης θετικότητας και ήταν σχετικά ευίωνη η τελευταίες μέρες διάδοση της νόσου, είδαμε, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, είδαμε ότι σε κάποιες περιοχές έχει ανέβει το επιδημιολογικό φορτίο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο ιός είναι εδώ. Σημαίνει ότι πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις μας, να φοράμε τη μάσκα μας στους χώρους που απαιτείται. Και στη συνέχεια, φυσικά και στους εξωτερικούς χώρους, όσους είναι εμβολιασμένοι, όλοι πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας, εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Και βεβαίως να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Θα έλεγα ότι σταδιακά μπορούμε να περάσουμε στην κανονικότητα. Έχετε το καλοκαίρι, ας κάνουμε λίγη υπομονή. Και κατά την άποψή μου, να βρούμε λοιπόν το πρώτο διαθέσιμο εμβόλιο για να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Κλείνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε. Και εγώ συνέχεια.